Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε για άλλο ένα πρωινό στην πρώτη ανάρτηση, στην εκπομπή που προβάλλεται καθημερινά από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Καλημέρα λοιπόν και πάλι. Είμαι η Νικολέτα και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9 να σχολιάζουμε παρέα τα θέματα που αφορούν κυρίως την Ελλάδα, αλλά φυσικά και τον υπόλοιπο κόσμο. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή, τελειώνει και η εβδομάδα, τελειώνει φυσικά και ο μήνας, καθώς σήμερα έχουμε 31 του Γενάρη του 2014. Να ξεκινήσουμε όμως σε αυτό το σημείο, να διαβάσουμε τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Και ξεκινάμε λοιπόν το 1696, η εξέγερση των κορακίων, οι νεκροθάφτες του Άμστερνταμ ξεσηκώνονται επειδή οι αρχές επιβάλλουν αλλαγές στην διαδικασία των κηδιών. Το 1914 οι μεγάλες δυνάμεις Γερμανία, Αυστρο-Ουγγαρία, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία και Ρωσία γνωστοποιούν στην ελληνική κυβέρνηση ότι προχωρούν και νομικώς στην Ελλάδα, νησιά του Αιγαίου μόνο, εφόσον αποσύρει τις δυνάμεις από την Βόρεια Ήπειρο και την Ίσο Σάσονα. Το 1915 η πρώτη επίθεση με δηλητηριώδη αέρια εξαπολύεται από τους Γερμανούς εναντίον των Ρώσων στην μάχη του Μπόλιμοφ κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Πάμε όμως σε αυτό το σημείο να ρίξουμε μια ματιά και ποιες σημαντικές προσωπικότητες έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Το 1797 γεννήθηκε ο Φραντς Σούμπερτ, αυστριακός συνθέτης, και να πούμε πως πέθανε στις 19 του Νοεμβρίου του 1828. Το 1923 γεννήθηκε ο Νόρμαν Μέιλερ, Αμερικανός συγγραφέας, προκλητικός χρονικογράφος της Αμερικής επί 60 χρόνια. Και τέλος, το 1956 γεννήθηκε ο Τζόνι Ρότεν, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο, να πούμε πως ήταν του Τζόνι Λίντον. Ήταν Βρετανός τραγουδιστής, ηγέτης του πανκ συγκροτήματος Sex Pistols. Πάμε όμως να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά και στους ανθρώπους που αφήσανε την τελευταία τους πνοή σαν σήμερα. Το 1606 πέθανε ο Guy Fawkes, ηγέτης της αποκληθήσας συνωμοσίας της Πυρίτιδας, συγγνώμη. Και το 1954 πέθανε ο Edwin Armstrong, Αμερικανός ηλεκτρονομηχανικός, που αποκάλυψε την μπάντα των FM. Είδαμε λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα, τις σημαντικότερες γεννήσεις, αλλά και φυσικά τους σημαντικότερους θανάτους που έχουν συμβεί σαν σήμερα, στις 31 του Γενάρη. Πάμε σε αυτό το σημείο να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα, στους τίτλους από τις κυριότερες αθηναϊκές και αθλητικές εφημερίδες της ημέρας, και να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Ελευθεροτυπία. Ξεψαχνίζουν τη λίστα Παπαχρήστου. Εξοπλιστικά η έρευνα ανοίγει σε νέα πρόσωπα και εταιρείες. Πιθανή μικρή ύφεση. Ακόμη και το ΟΗΟΒΕ κρατά αποστάσεις από την κυβέρνηση. Έκθεση ΓΕΣΕΕ, ύφεση διαρκείας και νέα μέτρα. Να συνεχίσουμε όμως με την εφημερίδα «Η Αυγή». Διηλίζουν τον κόκονα, καταπίνουν την Τρόικα. Στο κενό η επιχείρηση Σαμαρά Βενιζέλου να τρωθεί η προγραμματική αξιοπιστία του ΣΥΡΙΖΑ με αιχμή με προχθεσινούς επενιγμούς του Ότμαρ Κάρας. Στην εφημερίδα «Η Δημοκρατία», βόμβα νούμερο 2, αντισυνταγματικός οφόρος στα επιδόματα των πανεπιστημιακών. Ήρωες Καραθανάς, Βλαχάκος και Γιαλοψιός παράοντες. Ανοίγουν οι πόρτες στην πρωτοβάθμια στους ανασφάλιστους. Πάμε όμως να ρίξουμε μια ματιά και στους τίτλους από την εφημερίδα των συντακτών. Επίδειξη πυγμής, ομή και τυφλή αστυνομική βία με θύματα φοιτητές. Στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, προθεσμία 7 ημερών για 102 δόσεις στα αυθαίρετα. Ως και τις 7 Φεβρουαρίου θα γίνονται δεκτές αιτήσεις με το μέγιστο αριθμό δόσεων, από την επόμενη δόση περιορίζονται σε 80. Ποιες εκπτώσεις στα πρόστιμα δικαιούνται οι ιδιοκτήτες, τι ισχύει για τα αυθαίρετα νέας γενιάς. Πάμε όμως να ρίξουμε μια ματιά και στην εφημερίδα Το Έθνος, στο μονοπάτι του πολέμου και των ευρωεκλογών. Χαρτοπόλεμος Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ για τα μάτια του Κάρας. Έφοδος νεολαίων του ΣΥΡΙΖΑ στο γραφείο του Βαρβιτσιώτη. Με γκέστ τη Ραχή Μακρύ. Αντώνη Σαμαράς, μη πιστεύετε στον ρεαλισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Στην εφημερίδα Ημερησία. Μεγάλη επένδυση 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ από τον ΟΤΕ.
Οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και υποδομές θα πραγματοποιηθούν στην τετραετία 2014-2017. Στην εφημερίδα Ημερησία. Τέλος στα σενάρια από Σαμαρά. Όχι σε πρόωρες εκλογές τον Μάιο και σε μεγάλο συνασπισμό με τον ΣΥΡΙΖΑ. Η Κόμορα φέρνει τοξικά απόβλητα στα Βαλκάνια. Οξύνεται ο νομισματικός πόλεμος. Πάμε όμως να ρίξουμε μια ματιά και στην εφημερίδα Το Κέρδος. Τι συζητήθηκε κατά τη συνάντηση του νέου ΣΕΟ με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ εντός της τετραετίας. Τα φιλόδοξα σχέδια των Γερμανών μετόχων για τον ΟΤΕ. Έως 15 οικόπεδα έτοιμα για εξόρυξη γεώνθρακων. Στην εφημερίδα είναι αυτοεμπορική. Ώρα 0 για τα κόκκινα δάνεια των επιχειρήσεων. Συμβούλιο της Επικρατείας. Αντισυνταγματική κρίθηκε η φορολόγηση επιδομάτων των πανεπιστημιακών. Δικαστικές βόμβες στις περικοπές. Το Υπουργείο Οικονομικών ανησυχεί για δεύτερο χτύπημα μετά τους ένστολους. Να περάσουμε να ρίξουμε μια ματιά και στην εφημερίδα Οριζοσπάστης. Εξοραίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσμούς της. Όσοι έκαναν και κάνουν σημαία το δήθεν έλεγχο της Τρόικας από την Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό γιατί αποδείχτηκε άνθρακας ο θησαυρός. Στην εφημερίδα Τα Νέα, ο Σαμαράς ρίχνει το γάντι στον Τσίπρα. Κουρεύουν τα πρόστιμα για τον ΦΠΑ. Θα μειωθούν έως και 50% για πρώτη φορά εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης στην εφορία. Και τέλος να κλείσουμε τις αθηναϊκές μας εφημερίδες με την εφημερίδα Η Εσπρέσο. Γκολτζής και αχάριστος. Δεν με πήρε ένα τηλέφωνο. Είδηση βόμβα. Τον πήγα πρώτα στην ΑΕΚ, αλλά τον απέρριψαν. Και ο λόγος για τον Μήτρογλου, καθώς ο Έλληνας που αποκάλυψε τον Μήτρογλου στην Γερμανία, λέει το παραπονό του. Είδαμε λοιπόν και τις αθηναϊκές εφημερίδες της ημέρας και πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές μας εφημερίδες, ξεκινώντας με την εφημερίδα Sport Day. Περάστε την. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης εγγύηθηκε την οικονομική αυτοδυναμία του Ολυμπιακού. Μίλησε για ευρωπαϊκή καταδίωξη και ζήτησε την υπέρβαση κόντρα στη Manchester United. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στην εφημερίδα Φως των Sport. Τα κόκκινα αεροπλάνα όργησαν υψηλή. Ωραίος τίτλος. Άμυνα λοιπόν και rebound. Πάμε να δούμε και την εφημερίδα Η Γάτα. Δυνατά φαβορή για μεγάλα κέρδη. Ένας άσος, ένα διπλό και ένα γκολ στην τριάδα της βασικής πρότασης. Απογειώνονται στο 4 έως 4,40 τα τρία φαβορή με χ στο ημίχρονο. Στην εφημερίδα Γαύρος. Ξέρει με Βαλτζές. Καλύτερος λοιπόν ο Περέζ, σίγουρος ο Μίτσελ στην σύγκριση με τον Βάις. Στην εφημερίδα Goal News, Θρυλαιόν, ωραίο το τίτλες, 10 λοιπόν σελίδες EuroLeague Nights. Στην εφημερίδα Live Sport, το λιμάνι του λιονταριού. Face, ο Λεόν από τον Γκουαράνι, υπέγραψε ο Νέλσον Βάλντες, που δεν αποχωρίζεται το καλσόν του θρύλου, το καλσκόλ, συγγνώμη, του θρύλου και θέλει να μείνει για μια ζωή στο Πόρτο Λεόνε. Και να πάμε και στην εφημερίδα Η Πράσινη, εσύ διαμαντή και η άμυνα, λάβα του ΟΑΚΑ, ο πράσινος λαός θα κουφάνει τον Ναβάρο και την παρέα του. Να περάσουμε να ρίξουμε μια ματιά και στην εφημερίδα Πρωταθλητής σε όλα. Σάρωσαν τα σπανουλάκια, ο Ντάντσον και ο Πρίντεζης και τα άλλα παιδιά. Και τέλος να κλείσουμε τις εφημερίδες μας με την εφημερίδα Όλα Ώρα των Σπορ. Ο Αραβίδης θα έρθει στην ΑΕΚΑΡΑ. Όνειρα και όνειρα πήγανε χαμένα, κοιμούνται και ονειρεύονται τον Αραβίδη στα πράσινα και στα ασπρόμαυρα. Όλο ο φωνιάς από τον Πόντο το καλοκαίρι θα φοράει το original δικέφαλο που έχει στην καρδιά του. Έρχεται μεγάλο χτύπημα για την παράγκα από την δικαιοσύνη. Είδαμε λοιπόν και τους τίτλους από τις αθηναϊκές και φυσικά τις αθλητικές εφημερίδες της ημέρας και ήρθε η ώρα να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί το zoogla.gr μέχρι και αυτή την ώρα. Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλα, το Κοκλυφία με άρωμα παραδικαστικού, καταγγελίες φωτιά από εισαγγελέα και θύματα. Στο δεύτερο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας,
τρικούβερτος καυγάς, οξύτατη σύγκρουση Αθανασίου Κωνσταντοπούλου στην Βουλή. Στο τρίτο πρωτοσέλιδο της ζούγκλας, η χρυσή λίστα Παπαχρήστου. Και τέλος, να κλείσουμε με το τέταρτο πρωτοσέλιδο της ζούγκλας. Πολλούνται όσο ιδιοκτήτες σε απόγνωση βγάζουν στο σφυρί τα ακίνητά τους. Είδαμε λοιπόν και τα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί το zoogla.gr μέχρι και αυτή την ώρα. Να θυμίσουμε και όπως θυμίζουμε κάθε μέρα, πως μπορείτε και εσείς να επισκέπτεστε το zoogla.gr ανά πάσα ώρα και στιγμή και να ενημερώνεστε μέχρι το τελευταίο λεπτό για θέματα που κυρίως αφορούν την ελληνική επικαιρότητα, αλλά και φυσικά θέματα που αφορούν τον υπόλοιπο κόσμο. Εμείς σε αυτό το σημείο να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλλίγραμμη εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Findforme.gr. Findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του zoogla.gr.
shake it down with me. Καλή σας ημέρα και πάλι και καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά εδώ στην πρώτη ανάρτηση, στην εκπομπή που προβάλλεται ζωντανά διαδικτυακά από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Νικολέτα και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9 να σχολιάζουμε παρέα τα θέματα που κυρίως αφορούν την Ελλάδα, αλλά και φυσικά θέματα τα οποία αφορούν τον υπόλοιπο κόσμο. Να θυμίσουμε μία ακόμη φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε και εσείς λοιπόν να μας καλείτε καθημερινά στο 211-55-50-500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση papakizoogla.gr. Μηνύματα όμως μπορείτε να μας στέλνετε και στο Facebook, στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση. Και πάμε σε αυτό το σημείο να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στον καιρό, τι συμβαίνει δηλαδή, πώς θα αναμένεται ο καιρός για σήμερα, καθώς νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με ασθενείς τοπικές βροχές στα ανατολικά. Ηπειρωτικά αναμένουμε σήμερα Παρασκευή, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα στην Αττική, τοπικές νεφώσεις παροδικά αυξημένες, κυρίως στα βόρεια, άνεμοι βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 7 έως και 14 βαθμούς Κελσίου, στα βόρεια με 2 και 3 βαθμούς χαμηλότερη. Πάμε όμως να ρίξουμε μια ματιά στο τι θα συμβεί στην Θεσσαλονίκη. Καθώς τοπικές νεφώσεις παροδικά αυξημένες, πιθανότατα όμως προς καιρών ασθενών βροχών στα δυτικά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές κατευθύνσεις 3 μέχρι και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 4 έως και 9 βαθμούς Κελσίου. Στην Μακεδονία και στην Θράκη, ο καιρός αναμένεται να υπάρχουν κάποιες τοπικές νεφώσεις προς καιρά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές στα δυτικά. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και το βράδυ στα ημιορεινά της Δυτικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι από ανατολικές κατευθύνσεις θα πνέουν από 4 έως και 6 μποφόρ. Στα νησιά λοιπόν του Ιωνίου, καθώς και φυσικά στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά και στην Δυτική Πελοπόννησο, ο καιρός αναμένεται να έχουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότατα βροχών, τοπικών μάλλον βροχών, το βράδυ στο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική από 5 έως και 7 μποφόρ, στα θαλάσσια τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως και 16 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη. Στην Θεσσαλία, όπως είπαμε, στην Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην Ανατολική Πελοπόννησο, ο καιρός αναμένεται να υπάρχουν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές, ασθενείς παροδικές χιονοπτώσεις στα ορεινά της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική μάλλον, βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ το βράδυ, στα νότια και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως και 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, τοπικές νεφώσεις προς καιρά αυξημένες. Οι άνεμοι νότιο-ανατολική, βόρειο-ανατολική 4 με 6 βαθμιαία στα δυτικά και 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως και 17 βαθμούς Κελσίου. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον καιρό και πάμε να ξεκινήσουμε τα θέματα που αφορούν την ελληνική επικαιρότητα. Καθώς στα ύψη ανέβηκε το πολιτικό θερμόμετρο στην Βουλή με την αφορμή της συλλήψης των νεαρών που διαμαρτυρήθηκαν έξω από το πολιτικό γραφείο του Υπουργού Ναυτιλίας Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη για την τραγωδία στο Φαρμακονήσι. Τα πνεύματα όμως οξύνθηκαν ανάμεσα στον Υπουργό Δικαιοσύνης Χαράλαμπο Αθανασίου και την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο κύριος Αθανασίου, να πούμε, κατηγόρησε την κυρία Κωνσταντοπούλου
ότι καταπαλεύεται τους λόγους εντυπωσιασμού, ένα θλιβερό γεγονός που συνέβη στο Φαρμακονήσι, προδικάζοντας τις δικαστικές έρευνες που είναι σε εξέλιξη, ενώ καταγγέλει χωρίς στοιχεία αστυνομική βία και πρόσθεσε ότι οι συμπεριφορές αυτές δεν τιμούν το κοινοβούλιο. Από την πλευρά της, η κυρία Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι η αστυνομία, ασκώντας βία και καταπατώντας σειρά ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνέλαβε 47 νέους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ επειδή τόλμησαν να αμφισβητήσουν την απάνθρωπη πολιτική του, Υπουργείου Ναυτιλίας με τα λευκά φέρετρα. Τους οδήγησαν στην Γαδά, ενώ δεν επεστράτη τους συνηγόρους τους να τους πλησιάσουν. Δεν έχω γνώση για το θέμα, θα το ερευνήσω. Δεν μπορεί όμως εσείς να το θεωρείτε ως δεδομένο. Μην καταπηλεύετε γεγονότα για λόγους εντυπωσιάσεως. Εκτός αν η βοήθεια που ζητάτε είναι σαν αυτή που ζητήσατε έξω από την ΕΡΤ, ανέφερε ο κύριος Αθανασίου. Να πούμε πως με το που άκουσε ΕΡΤ η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε ζάπινγκ σε ταινία αστυνομικής βίας. Ντροπή σας. Επειδή κάνετε έναν υπαινιγμό, σας εύχομαι να μην υποστείτε την αστυνομική βία. Έπρεπε να ντρέπεστε. Ποικίλοι κατά το δοκούν η αντίληψή σας για τα γεγονότα. Γιατί για την ΕΡΤ βγάλατε πόρισμα, είπε η βουλευτήνα της αριστεράς. Έξω όμως από τα ρούχα της βγήκε και η Λιάνα Κανέλη, ακούγοντας τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να λέει ότι κάποιος δεν τοποθετεί για τα επεισόδια έξω από το γραφείο του κυρίου Βαρβιτσιώτη, θα είναι συνένοχος. Αν ασκήθηκε ή όχι αστυνομική βία, δεν μπορώ να είμαι γνώσης των γεγονότων. Λίγη σεμνότητα και προσοχή σε κατηγορίες περί συνοχής για πράγματα που γίνονται εκτός βουλής και για τα οποία δεν έχουμε ακριβή γνώση. Αντιγυρίζω την κατηγορία και μορφή περί συνοχής έως αρολογική και ανυπόστατη. Ανοίχτηνε να πούμε πως η κυρία Κανέλη. Παρέμβαση όμως, να πούμε πως είχαμε και από τον κύριο Ρίγα, την κυρία Κουκουλοπούλου, τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Τσούκαλη. Καθώς επίθεση στην Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσαν δύο βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Παναγιώτης Ρίγα και ο Πάρης Κουκουλόπουλος. Αν κάποιος λοιπόν δεν σέβεται τους θεσμούς, δεν σέβεται τον εαυτό του. Δεν υπάρχουν χυδαίες λέξεις, αλλά χυδαίοι άνθρωποι. Και η Βουλή ατύχησε να έχει και χυδαίες παρουσίες, σχολίασε ο κύριος Παναγιώτης Ρήγας. Μπορεί να σκούζετε όσα θέλετε, χωρίς στοιχεία στην στρατευμένη σας αντίληψη. Όσο και αν τζιρίζετε, και όσο και αν σκούζετε από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν είστε αξιόπιστοι να σας ακούμε προφανώς. Στοχεύεται πάλι στον επικοινωνιακό εξωστρεμισμό, είπε ανεπιφθυνόμενος στην Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μάκης Βορύδης. Να πούμε πως ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Αριστεράς, κύριος Νίκος Τσούκαλης, σχολίασε πως τα όρια έχουν χαθεί από όλες τις πτέρυγες. Να επισημάνουμε όμως πως ο κύκλος της αντιπαράθεσης της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τους βουλευτές της συγκυβέρνησης ξεκίνησε από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, που είχε μια σκληρή λεκτική σύγκρουση με τον Αθανάσιο Νεραντζή που προείδευε της Επιτροπής. Αυτά λοιπόν και για την μάχη στην Βουλή. Να περάσουμε όμως σε ένα άλλο θέμα, καθώς αστρονομικά ποσά προς εταιρείες και φυσικά πρόσωπα καταγράφονται στη λίστα που βρέθηκε να κατασχέθηκε από τους ανακριτές Γεώργιου Λέα και Μάρκου στο γραφείο του ήδη προφυλακιζόμενου κατηγορούμενου για τα εξοπλιστικά Δημήτρη Παπαχρήστου. Στην λίστα λοιπόν που εξετάζουν οι ανακριτές περιλαμβάνονται όλες οι πληρωμές που έγιναν από το 1999 έως και το 2007 προς φυσικά πρόσωπα και άλλες εταιρείες. Όπως δε προκύπτει από αυτή, οι καταβολές γίνονται σε μετρητά, ενώ περιλαμβάνονται σε και λογαριασμοί ρέπος. Μεταξύ όμως των ονομάτων διακρίνεται αυτό του Αντώνη Κάντα, πρώην αναπληρωτή διευθυντή εξοπλισμών του ΙΠΕΘΑ, του Σπύρου Παπαχρήστου, γιου του Δημήτρη Παπαχρήστου, του αντιπροέδρου της γερμανικής εταιρείας Όλαφ Έσλεντ, των στρατιωτικών που έχουν κατανομαστεί έως εμπλεκόμενοι και σωρία εταιριών, πολλές από τις οποίες ήταν άγνωστες στην ανάκριση. Πάμε όμως να συνεχίσουμε την επικαιρότητα και να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, καθώς ο καλός και συνετός αγρότης δεν μπορεί να φοβάται τα βιβλία εισόδων και εξόδων. Τόνισε χθες το βράδυ από την Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιος Τσαφτάρης, μιλώντας στα εγγένεια της 25ης έκθεσης Αγκρότικα. Ο κύριος Τσαφτάρης, αναφερόμενος
έμεσα στις αντιδράσεις των αγροτών και τα νέα φορολογικά μέτρα, είπε ότι γύρω στα 100.000 άτομα που είναι πραγματικοί επιχειρηματίες αγρότες κρατούν ήδη βιβλία εσόδων και εξόδων, γεγονός που ελάχιστοι το γνωρίζουν, ενώ εξέφρασε την άποψη ότι θα πρέπει να υπάρχει μια μεταβατική περίοδος για την καλύτερη εφαρμογή του φορολογικού αυτού μέσου. Αυτά λοιπόν και όσον αφορά τον κύριο Τσαφτάρη, και να περάσουμε στον κύριο Στουρνάρα, καθώς εξερχόμενος από το Μέγαρο Μαξίμου όπου συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό. Ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι επιτάπητος τέθηκαν θέματα οικονομικής πολιτικής και προετοιμασίας εν ώψη της έλευσης του τριμερούς, καθότι παραμένουν αρκετά ανοιχτά μέτωπα. Τις επόμενες ημέρες πρόκειται να επιστρέψει η Τρόικα στην Αθήνα, όπως δήλωσε και ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας, μετά από συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Επανέλαβε πως στόχος της Αθήνας είναι η έγκριση της επόμενης δόσης στήριξης εντός του Μαρτίου. Ο κ. Στουρνάρας εξήγησε ότι επιτάπητος τέθηκαν θέματα οικονομικής πολιτικής και προετοιμασία εν ώψη της έλευσης της τριμερούς. Ανοιχτά όμως τα μέτωπα στην διαπραγμάτευση με την Τρόικα παραμένουν στο δημοσιονομικό κενό της περίοδου 2014-2015. Η εφαρμογή των προτάσεων του ΟΟΣΑ για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην αγορά, το ενδεχόμενο απελευθέρωσης ομαδικών απολύσεων, οι φόροι υπέρ τρίτων και φυσικά οι αποκρατικοποιήσεις. Υπενθυμίζονται όμως ότι στις αρχές της εβδομάδας, στον απόϊχο του Eurogroup της Δευτέρας, ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε πως προσδοκά κάποια καταρχήν συμφωνία με την Τρόικα έως την επόμενη συνεδρίαση του Σώματος στις 17 Φεβρουαρίου. Παραδεχόμενος φυσικά ωστόσο πως δεν υπάρχουν ακόμα διαφορές με τους εκπροσώπους των δανειστών. Νωρίτερα να πούμε πως ο πρόεδρος του Eurogroup, Γέρουν Ντάισεμπλουμ, είχε διαμηνήσει πως δεν πρόκειται να ληφθεί καμία περαιτέρω απόφαση για εκταμίευση δόσης στήριξης προς την Ελλάδα πριν ολοκληρωθεί επιτυχώς η τρέχουσα αξιολόγηση. Και από τον κύριο Στουρνάρα να περάσουμε στον πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Σαμαρά. Καθώς όπως εκείνος είπε, το ξεκαθαρίζουμε, για εκλογές εμείς πηγαίνουμε το 2016. Τους αρέσει, δεν τους αρέσει, με τη βοήθεια του Θεού και την στήριξη του λαού, σε 2 χρόνια θα έχουμε πάει πολύ μακρύτερα. Οριστικό λοιπόν τέλος στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών έθεσε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ενώ απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακούσουμε όμως σε πολύ λίγο τι είπε ο κύριος Σαμαράς στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας όμως ότι η αξιωματική αντιπολίτευση παραμένει δέσμια της ανευθυνότητας. Το ξεκαθαρίζουμε λοιπόν, για εκλογές εμείς πηγαίνουμε το 2016, τους αρέσει, δεν τους αρέσει. Η παρούσα Βουλή μπορεί να δώσει πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τέλος με αυτό το αστείο διαμήνυσε. Ο Πρωθυπουργός όμως, να πούμε πως εξαπέλυσε δεσφοδή επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ δεσμεύτηκε ότι το πλεόνασμα βγήκε από το αίμα του λαού και σε αυτόν θα επιστρέψει όπως επιστρέφουμε και τα κλεμμένα. Υφίστη προτεραιότητά μου είναι η μείωση των φόρων, λοιπόν, φαίνεται να τόνισε. Ο κύριος Σαμαράς, να πούμε πως αναφέρει ότι όταν η κυβέρνηση ξεκίνησε τη θητεία της, λίγοι μας έδιναν πιθανότητα επιτυχία, έδιναν στην κυβέρνηση διάρκεια λίγων μηνών και δεν θα άντεχε ούτε τα Χριστούγεννα του 2012. Και ότι θα έβγαινε φυσικά από το ευρώ. Στοιχημάτιζαν να προεξοφλίζουν από την κατάρρευση της Ελλάδας, δεν θα άντεχε ούτε το ευρώ ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διέψευσε τις Κασάνδρες και εγχώριες και φυσικά εισαγόμενες. Ο Πρωθυπουργός, ο κ. Σαμαράς, δήλωσε ότι αποφύγαμε την στάση του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά την Αργεντινή. Συγγνώμη. Πάμε όμως να ακούσουμε τις δηλώσεις του κ. Σαμαρά και επιστρέφουμε. Πολύ περισσότερο υπήρχαν και εκείνοι που έξω από τη χώρα στοιχημάτιζαν ότι η Ελλάδα θα έβγαινε από το ευρώ, ενώ άλλοι προεξοφλούσαν ότι από την κατάρρευση της Ελλάδας δεν θα άντεχε ούτε το ίδιο το ευρώ ούτε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμηθείτε τα όλα αυτά, δεν είναι και τόσο μακριά. Μόλις πριν από 1,5 χρόνο. Αναλογιστείτε τι έγινε στο μεταξύ και πού βρισκόμαστε σήμερα. Πρώτον, διαψεύσαμε τις Κασάνδρες και τις εγχώριες του εσωτερικού και τις εισαγόμενες απ' έξω.
Δεύτερον, αποφύγαμε την έξοδο της χώρας από την Ευρωζώνη. Αναλογιστείτε πάλι μόνο τι συμβαίνει σήμερα στη μακρινή Αργεντινή. Γιατί στην Αργεντινή? Γιατί εκείνοι μας την εμφάνιζαν ως πρωτότυπο. Ως πρότυπο. Λοιπόν, η Αργεντινή 13 χρόνια από τη χρεοκοπία της και ακόμα δεν έχει συνέλθει. Ακόμα σπαράσεται από ταραχές και συγκλονίζεται από εσωτερική αστάθεια. Εμείς αποφύγαμε τη χρεοκοπία και αρχίσαμε να σταθεροποιούμε τη χώρα. Να τη στείλουμε στα πόδια της, να αλλάζουμε την εικόνα της στο εξωτερικό και να την καθιστούμε παντού πιο αξιόπιστη. Το θυμίζω αυτό όχι μόνο γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τότε μας καλούσε να μιμηθούμε το παράδειγμα της Αργεντινής και τώρα βέβαια ούτε θέλει να το θυμάται. Το θυμίζω γιατί τότε ο ΣΥΡΙΖΑ μιλούσε για προοπτική εξόδου από το ευρώ. Ούτε και αυτό θέλει σήμερα να το θυμάται. Γιατί τώρα μας λέει ότι κάτι τέτοιο θα ήταν καταστροφικό. Ότι θα οδηγούσε σε πολύ χειρότερα από αυτά που σήμερα ζούμε. Βέβαια, όπως θα δούμε παρακάτω, ούτε και αυτά τα εννοεί. Ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, ταξίδεψε στο μακρινό Τέξας για να πει μερικές απλές αλήθειες που εδώ και μέσα στο κόμμα του δεν τολμάει να τις πει. Ότι η έξοδος από το ευρώ θα ήταν καταστροφική, ότι θα οδηγούσε στην κατάρρευση της οικονομίας, σε πανικό τραπεζών, σε απώλεια καταθέσεων, σε αληθινή καθίζηση. Και έτσι ακριβώς είναι. Μόνο που αυτό το εφιαλτικό σενάριο, εμείς, αυτή η παράταξη, αυτή η κυβέρνηση της εργασίας, το απέτρεψε. Ενώ εκείνος και το αποδεχόταν και προφανώς το διακινδύνευε. Και αν η Ελλάδα σηκώνεται σήμερα στα πόδια της και απέφυγε τα πολύ χειρότερα, είναι ακριβώς επειδή εμείς τα αποτρέψαμε. Κόντρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Παρά τότε, θυμίζω, στις λυσαλέες του αντιδράσεις. Ναι, η χώρα υπέφερε πάρα πολύ και ακόμα υποφέρει. Αλλά αποτρέψαμε πολύ χειρότερα. Και τώρα αρχίζουμε να βγαίνουμε από την κρίση. Πραγματοποίησαμε μετά την πρώτη και υπέρτατη δέσμευσή μας. Να μην αφήσουμε να βγει η Ελλάδα από το ευρώ. Κάποιοι μας ασκούν κριτική γιατί τα 18 σημεία του οικονομικού μας προγράμματος που είχαμε εξαγγείλει πριν τις εκλογές λένε δεν τα τηρούμε. Ξεχνάνε όμως την πρώτη και υπέρτατη δέσμευσή μας που εμείς τη σεβαστήκαμε απόλυτα. Δεν αφήσαμε τη χώρα να καταρρεύσει. Και τώρα με το πρωτογενές πλεώνασμα που πετύχαμε σε πολύ λίγο καιρό θα έχουμε πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος εκείνων των 18 σημείων. Θυμηθείτε, σε λίγους μήνες, τα περισσότερα από όσα υποσχεθήκαμε τότε θα είναι πραγματικότητα. Και μάλιστα μέσα στα 2 πρώτα χρόνια διακυβέρνησης, όχι στα 4 της κανονικής κοινοβουλευτικής μας θητείας. Με τη βοήθεια του Θεού και με τη στήριξη του ελληνικού λαού, στα επόμενα 2 χρόνια που υπολείπονται, για να ολοκληρώσουμε τετραετία, θα έχουμε πάει πολύ μακρύτερα. Στο διάστημα τέταρτον που μεσολάβησε, η αντιπολίτευση προεξοφλούσε ότι το πρόγραμμα δεν βγαίνει, ότι ο προϋπολογισμός του 2013 θα κατέρεε, ότι θα αναγκαζόμασταν να πάρουν νέα μέτρα όταν μάλιστα κάποιοι από την Τρόικα προέβλεψαν και έλλειμμα για το 2013 και τότε το θυμάστε. Περισσότεροι από την αντιπολίτευση έσπευσαν να πανηγυρίσουν. Ήταν μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο. Βιάστηκαν όμως να χαρούν και τους διαψεύσαμε όλους. Πρωτογενές πλεώνασμα βγήκε το 2013, ένα χρόνο πριν από την πρόβλεψη του προγράμματος και μάλιστα πολύ μεγαλύτερο από ό,τι το υπολογίζαμε και εμείς αρχικά. Όταν στις αρχές του 2013 είπαμε ότι θα βγάλουμε πλεώνασμα πρωτογενές, μας λιδωρούσαν. Όταν την Άνοιξη είπαμε ότι θα ξεπερνούσε τα 150 εκατομμύρια, μας λιδωρούσαν. Όταν το καλοκαίρι είπαμε ότι θα ξεπερνούσε τα 350 εκατομμύρια, μας λιδωρούσαν. Όταν τον Οκτώβριο είπαμε ότι θα ξεπεράσει ίσως και τα 500 εκατομμύρια, μας λιδωρούσαν. Τώρα,
με τα πιο πρόσφατα στοιχεία αγγίζει, περνάει λέω εγώ, το 1 δισεκατομμύριο. Κανείς δεν μας λιδωρεί πια. Ορισμένοι βέβαια τους ακούω, ακόμα προσπαθούν, θα το δουν σε λίγες μέρες, να το αμφισβητήσουν. Μας είπαν ότι είναι λογιστικό τερτύπι. Ότι δεν ξοδέψαμε το σύνολο, μας είπαν, του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Δηλαδή όσο το κράτος από τα δικά του τα λεφτά, τους εθνικούς πόρους ξοδεύει λιγότερο, τόσο επόμενο είναι να κερδίζει στο πλεόνασμα. Γι' αυτό λέει τάχα βγάλαμε πλεόνασμα. Είναι ψέμα. Ξοδέψαμε πλήρως το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων μέχρι το τελευταίο του ευρώ. Και παρόλα αυτά βγάλαμε πρωτογενές πλεόνασμα πριν την ώρα του και μεγαλύτερο, πολύ μεγαλύτερο από ό,τι υπολογίζαμε. Άλλοι το αμφισβήτησαν υποστηρίζοντας ότι δεν πληρώσαμε τάχα τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου. Γι' αυτό λέει εμφανίστηκε το πλεόνασμα. Και αυτό είναι ψέμα. Πρώτον, πληρώσαμε περισσότερες παλαιότερες ληξιπρόθεσμες οφειλές του κράτους από ό,τι είχαμε υπολογίσει αρχικά. Και δεύτερον, βγάζουμε πλεόνασμα υπολογίζοντας ότι θα πληρώσουμε και όλες τις τρέχουσες οφειλές του δημοσίου που ακόμα δεν έχουν πληρωθεί. Αν γίνονταν τέτοια τερτύπια, το πλεόνασμα θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο. Αλλά αυτό που βγάζουμε είναι καθαρό, αδιαμφισβήτητο και βιώσιμο. Με όλα υπολογισμένα και πληρωμένα. Πέμπτον, κάποιοι μας λένε, εντάξει, βγάλατε πρωτογενές πλεόνασμα, αλλά η οικονομία υποφέρει. Τι αξία μας λένε έχουν να ευημερούν οι αριθμοί όταν υποφέρουν οι άνθρωποι. Απαντώ. Έχουμε ήδη βάλει στη συμφωνία του Νοεμβρίου του 2012 ότι το 70% του πλεονάσματος που ξεπερνά το στόχο θα επιστρέφει στην κοινωνία κάθε χρόνο μέχρι το 2016. Για το 2013 ο στόχος ήταν μηδενικό πλεόνασμα. Αυτό σημαίνει ότι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ θα αποδοθούν πίσω στην κοινωνία. Σε ποιους θα δοθούν? Μα σε όσους έχουν περισσότερη ανάγκη. Σε αυτούς που είχαμε δεσμευθεί ότι θα στηρίξουμε πρώτους, σε εκείνους που αδικήθηκαν περισσότερο, χαμηλοσυνταξιούχοι, ένστολοι πρώτα απ' όλα. Και πότε θα γίνει αυτό? Άμεσα. Τους επόμενους μήνες. Όπως ακριβώς είχαμε δεσμευθεί εδώ και μήνες. Και ακόμα οφείλω να πω ότι επιμένω και στο άλλο τεράστιο ζήτημα που λέγεται μείωση των φόρων. Αρκεί να πιάνουμε κάθε χρόνο το στόχο του πλεονάσματος. Ξέρω ότι αυτό είναι ίσως το πιο κρίσιμο μετά την αποκατάσταση των αδικιών. Είναι η ύψιστη προτεραιότητά μου εδώ και χρόνια. Γιατί μόνο με σταδιακή αποκλιμάκωση των φόρων μπορείς να εδραιώσεις τη μακροχρόνια ανάπτυξη. Άρα το πρωτογενές πλεόνασμα δεν είναι απλώς ένας αριθμός που ευημερεί όταν οι άνθρωποι υποφέρουν. Είναι ο μόνος τρόπος να βοηθήσουμε αυτούς που πραγματικά έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, άμεσα και αποτελεσματικά. Κάποιοι τώρα μας λένε ότι η ενίσχυση των ενστόλων είναι αναγκαστική, γιατί δήθεν μας το επιβάλλει η απόφαση που ακούστηκε ότι υπάρχει. Εγώ δεν την έχω δει, κανείς δεν την έχει διαβάσει. Δεν υπάρχει, διαρροή ήταν. Αλλά μας λένε ότι λόγω αυτής της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας θέλετε να δώσετε λεφτά στους ενστόλους. Παραλαμβάνω, την τελική απόφαση δεν την έχουμε δει. Αλλά εμείς είχαμε δεσμευτεί να δώσουμε χρήματα στους ενστόλους κατά προτεραιότητα εδώ και πολύ καιρό. Αν δεν είχαμε πλεόνασμα, πού θα τα δίναμε? Παίρνοντας ισοδύναμα μέτρα σε βάρος των άλλων. Δανεικά πια δεν υπάρχουν. Αν δεν είχαμε πρωτογενές πλεόνασμα, δεν θα υπήρχαν περιθώρια να δώσουμε άμεσα τίποτα. Ούτε σε στόλους, ούτε σε άλλους. Θα δώσουμε επειδή υπάρχει το πλεόνασμα, που βγήκε από το αίμα του ελληνικού λαού και σε αυτόν θα επιστρέψει, όπως τον ελληνικό λαό σήμερα επιστρέφουμε κατακλεμμένα.
Και κάτι ακόμα. Δίνουμε μάχη με την ανεργία σε όλα τα μέτωπα. Από τη μια, προσπαθώντας να επισπεύσουμε την ανάπτυξη. Γιατί αυτό θα δώσει την τελική λύση στην ανεργία. Και από την άλλη, αξιοποιώντας όλα τα κοινοτικά κονδύλια. Από το παλιό ΕΣΠΑ, από το νέο ΕΣΠΑ, από το Ειδικό Ταμείο για την Ανεργία των Νέων που δημιουργήθηκε πέρσι και από εθνικούς πόρους, όπου μπορούμε, ώστε να υπάρξει ανακούφιση και άμεση επανένταξη στην αγορά εργασίας πολύ μεγάλου αριθμού ανέργων. Ποσά πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ εξασφαλίστηκαν και θα εκταμιευτούν φέτος και του χρόνου. Και πάνω από 440.000 άνεργοι θα επωφεληθούν μέσα σε αυτή την τρέχουσα διετία. Οι περισσότεροι με επιδοτούμενη απασχόληση και κατάρτιση στον ιδιωτικό τομέα. Με μαθητεία και πιστοποίηση. Με δυνατότητα μετά πρόσληψης, ώστε να βρουν δουλειά όσο γίνεται περισσότεροι από τώρα. Και να έχουν μεγάλες πιθανότητες να βρουν δουλειά στο άμεσο μέλλον οι υπόλοιποι. Ειδικά από τις πιο ευπαθείς κατηγορίες. Και ιδιαίτερα κατηγορίες των νέων που δεν είχαν μέχρι σήμερα καμία επαγγελματική εμπειρία. Των μακροχρόνιων ανέργων που έχουν μείνει καιρό εκτός και όσων ανήκουν σε γνωστές ευπαθείς κατηγορίες. Τα είπα αναλυτικά χθες. Κάποιοι διαμαρτύρονταν τάχα για την ανεργία και τώρα διαμαρτύρονται που παίρνουμε σοβαρά μέτρα για την αντιμετώπιση της. Επιχειρούν μάλιστα να το συνδέσουν ανοήτως και με πρόορες εθνικές εκλογές. Τους το ξεκαθαρίζω και πάλι, εκλογές, εμείς πηγαίνουμε για το 2016. Τους αρέσει, δεν τους αρέσει. Κι άλλωστε ο Υπουργός Άμυνας την περασμένη Κυριακή εξήγησε με σαφήνεια γιατί αυτή η Βουλή μπορεί να δώσει και πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τέλος λοιπόν με αυτό το αστείο. Τα μέτρα για την ανεργία τα προετοιμάζουμε εδώ και καιρό. Τα προωθούσαμε συστηματικά στην Ευρώπη. Εξασφαλίσαμε την αναγκαία χρηματοδότησή τους και τώρα τα κάνουμε πραγματικότητα. Ευτυχώς για τους ανέργους μας και δυστυχώς για τους λαϊκιστές μας. Κάποιοι τώρα ισχυρίζονται ότι μόνο το πρωτογενές πλεόνασμα δεν θα μας βγάλει από την κρίση. Απαντώ. Ποιος είπε ότι πετύχαμε μόνο το πρωτογενές πλεόνασμα? Έχουμε ήδη ξεκινήσει μια σειρά από μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Οι περισσότερες χρειάζονται κάποιο χρόνο ακόμα ώστε να φανούν τα αποτελέσματά τους στην πραγματική οικονομία. Αλλά κάποια σημαντικά αποτελέσματα καταγράφηκαν διεθνώς και ήδη φαίνονται στο εσωτερικό. Σας αναφέρω ενδεικτικά. Σε όλους τους διεθνείς δείκτες ανταγωνιστικότητας, η Ελλάδα τον τελευταίο χρόνο βελτιώνεται κατά δεκάδες θέσεις. Στην ίδια την εφαρμογή αναπτυξιακών μεταρρυθμίσεων, η χώρα μας βρέθηκε στην πρώτη θέση διεθνώς στην έρευνα του ΟΣΑ. Και όσον αφορά στη διαδικασία έναρξης νέων επιχειρήσεων, η Ελλάδα βελτιώθηκε κατά 111 δείκτες θέσεις στο σχετικό πόρισμα της Παγκόσμιας Τράπεζας. Και ιδιαίτερα μετά τον τολμηρό επενδυτικό νόμο που ψηφίσαμε πέρσι. Και αυτό φάνηκε ακόμα και στην πραγματική οικονομία. Εξαλείφθηκε το άλλο μεγάλο τεράστιο έλλειμμά μας που ήταν στο εμπορικό ισοζύγιο. Πράγμα που είχε να συμβεί εδώ και δεκαετίες. Κάποιοι λένε ότι αυτό οφείλεται στην ύφεση που μείωσε τις αγωγές. Αλλά δεν οφείλεται μόνο σε αυτό. Πρώτα απ' όλα και οι εξαγωγές, ας διαβάσουν τα στοιχεία, αυξήθηκαν. Ύστερα η μισή μείωση του εμπορικού ελλείμματος οφείλεται στην άνοδο της ανταγωνιστικότητας. Και αυτό προβλέπεται να στεγιστεί και φέτος, που προεξοφλείται να είναι μια χρονιά ανάκαμψης. Σε 1,5 λοιπόν χρόνο μπορέσαμε και πετύχαμε αυτό που κάποτε φαινόταν απίστευτο. Θεραπεύσαμε και τα δύο ελλείμματα που για πολλά χρόνια υπονόμευαν και τη σταθερότητα και την αξιοπιστία της χώρας. Προσέξτε όμως, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας δεν είναι μόνο μείωση μισθών. Είναι και μείωση κόστους ενέργειας.
Και σε αυτό ρίχνουμε τώρα το βάρος μας. Και πολύ σύντομα ελπίζω να έχουμε καλά νέα. Γιατί το κόστος που πληρώναμε σε φυσικό αέριο ήταν πάνω από 20% ψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μεσονόρο. Και έτσι η βιομηχανία μας πληρώνει σήμερα δυσβάστακτο κόστος ενέργειας, είτε η μεσαία είτε η υψηλή τάση. Και αυτό βήμα-βήμα βελτιώνεται. Δεν βγάζουμε λοιπόν μόνο δημοσιονομικά πλεονάσματα. Αλλάζουμε και όλες τις ισορροπίες της ελληνικής οικονομίας, κάνοντας στροφή στην ανταγωνιστικότητα και στην εξωστρέφεια, που είναι και μόνες σταθερές ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια για βιώσιμη ανάπτυξη. Το τονίζω αυτό γιατί στο προσεχές διάστημα τα θετικά νέα και οι θετικές ενδείξεις ολοένα και θα πυκνώνουν. Και η αίσθηση ότι η οικονομία βγαίνει από την κρίση θα ενισχύεται. Και αυτό θα είναι ο καταλύτης για να καταπολεμηθεί όλη αυτή η ψυχολογία της μιζέριας που είναι και ο μεγαλύτερος μας εχθρός. Όχι ο εχθρός της κυβέρνησης, ο εχθρός της χώρας. Γιατί δεν μπορεί ένας λαός να σηκώσει κεφάλι όταν τα καλά νέα είτε λιδωρούνται, είτε αμφισβητούνται όταν δεν μπορούν να λιδωρηθούν, είτε αποσιωπώνται όταν δεν γίνεται ούτε να λιδωρηθούν, ούτε να αμφισβητηθούν. Δεν μπορούν κάποιοι κάθε μέρα να έχουν βάλει πρόγραμμα να κατεδαφίζουν το ηθικό του λαού μας. Δεν πολεμάνε έτσι την κυβέρνηση. Την κοινωνία διαλύουν και σε αυτό πρέπει να αντισταθούμε και να κάνουμε πολλά περισσότερα. Με ειλικρίνεια και πάνω απ' όλα με αλήθεια. Αλλά και τολμώντας να πηγαίνουμε καθημερινά κόντρα σε αυτό το ρεύμα της μιζέριας. Ενώ έχουμε πιάσει τους βασικούς μας στόχους και τους έχουμε ξεπεράσει σε κάποια σημεία, υπάρχουν και πράγματα στα οποία έχουμε μείνει πίσω. Και εμείς πρώτοι το παραδεχόμαστε αυτό. Όταν κάνεις μια τεράστια προσπάθεια, όταν τολμάς πράγματα που πολλοί θεωρούσαν αδιανόητα μέχρι χθες, όταν σε πολύ λίγο διάστημα πρέπει να πετύχεις εκατοντάδες επιμέρους στόχους, δεν μπορεί και να μην υπάρξουν κάποιες καθυστερήσεις, δεν μπορεί να αποφύγεις να κάνεις λάθη, και αυτά είναι τώρα που πρέπει να διορθώσεις. Για παράδειγμα, έχουμε μείνει πίσω στις αποκρατικοποίησεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όχι με δική μας ευθύνη. Και δεν θέλω να πω περισσότερα πάνω σε αυτό. Αλλά είτε ως τώρα φταίξαμε εμείς είτε όχι, είναι δική μας ευθύνη να ξεμπλοκάρουμε τις αποκρατικοποίησεις από εδώ και μπρος και αυτό το κάνουμε. Προσέξτε όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ μας κατηγορεί ότι δεν κάναμε πολλά για τις αποκρατικοποίησεις. Ποιοι το λένε αυτό? Εκείνοι που ταυτόχρονα μας κατηγορούν ότι ξεπουλάμε τα σημικά της χώρας. Πώς είναι δυνατόν τάχα να ξεπουλάμε αυτά που δεν έχουμε κάνει ακόμα πουλήσει, μας κατηγορούν. Και πώς είναι δυνατόν να μας κάνουν κριτική εκείνοι οι οποίοι επίτηδες κάνουν την κριτική για να τρομάξουν ποιον? Τους επενδυτές. Και πώς είναι δυνατόν να θεωρείται ξεπούλημα η αποκρατικοποίηση κλάδων και επιχειρήσεων που έχουν αποκρατικοποιηθεί συνολικά ή μερικά σε όλες τις χώρες του κόσμου? Εμείς παρόλα τα εμπόδια που βάζουν στον δρόμο μας προχωράμε, γιατί κοιτάξτε, τα αποκρατικοποίηση σημαίνει δύο πράγματα. Βγάζουμε από τις πλάτες του Έλληνα φορολογούμενου, του ελληνικού λαού, χρέος. Είδαμε λοιπόν και τις δηλώσεις του κυρίου Σαμαρά και να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, σε ένα θέμα το οποίο αφορά τον κύριο Ρομπάι, καθώς ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν Φαν Ρομπάι χαρακτήρισε χθες επιλογή ανάγκη στην επιτάχυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σε μία περίοδο που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν άνοδο των λαϊκιστικών αντιευρωπαϊκών κομμάτων εν ώψη των ευρωεκλογών του Μαΐου. Η περισσότερη Ευρώπη δεν είναι μια ιδεολογική επιλογή, είναι επιλογή ανάγκης, τόνισε ο Φαν Ρομπάι σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται στην βελγική εφημερίδα Le Soir. Μόνο ότι παραδέχτηκε ότι τα αντιευρωπαϊκά λαϊκιστικά κόμματα ενδέχεται να ανεβάσουν σημαντικά τα ποσοστά τους σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ο πρώην Πρωθυπουργός του Βελγίου απέφυγε να διεξτραγωγήσει μάλλον την κατάσταση,
καθώς όσα, με όσα δήλωση θα υπάρχει πάντα στο εξωτερικό, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία των κομμάτων που τάσσονται υπέρ του ευρωπαϊκού σχεδίου. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θα συνεχίσουν να λειτουργούν, φαίνεται λοιπόν να τόνισε ο κύριος Ρομπάη. Ο λαϊκισμός δεν γεννήθηκε με την κρίση του ευρώ. Είναι ένα κοινωνικό πολιτισμικό φαινόμενο πολύ πιο βαθύ από τα σημερινά προβλήματα, σημείωσε ο Φαν Ρομπάη, η θητεία του οποίου λήγει στα τέλη του έτους. Στην Γαλλία το Εθνικό Μέτωπο ήταν ήδη πρώτο κόμμα ουσιαστικά από το 2002. Ωστόσο η κρίση επιδείνωσε την κατάσταση, φαίνεται λοιπόν να παραδέχτηκε. Πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα, πάμε στον κύριο Βαρβιτσιώτη, καθώς έκανε μια δήλωση μετά την επίθεση στο πολιτικό του γραφείο. Η βία, η εισβολή, οι φθορές και η βριστική συναισθηματολογία των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στο πολιτικό μου γραφείο σήμερα, μίλησε χθες ο κύριος Βαρβιτσιώτης, δεν συνιστούν πολιτική πράξη, αποτελούν ακραίες πράξεις εκφοβισμού και στοχοποίησης που δεν έχουν σχέση με την δημοκρατία. Γι' αυτό και πρέπει να καταδικάζονται από τα κόμματα που την υπηρετούν. Αυτό λοιπόν φαίνεται να δήλωσε χθες ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης με αφορμή την εισβολή ομάδας ατόμων στο πολιτικό του γραφείο στην Αθήνα. Σημειώνεται λοιπόν ότι χθες το πρωί ομάδα ατόμων από την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ που θέλησε να διαμαρτυρηθεί για τους χειρισμούς του λιμενικού σώματος στο Φαρμακονήσι εισέβαλε στην πολυκατοικία που στεγάζεται το πολιτικό γραφείο του Υπουργού Ναυτιλίας. Φωνάζοντας λοιπόν συνθήματα και κολλώντας αυτοκόλλητα στους τοίχους εναντίον του Υπουργού, οι διαμαρτυρόμενοι επιχείρησαν να παραδώσουν ψήφισμα στο γραφείο του. Οι υπάλληλοι, ωστόσο, κράτησαν κλειστές τις γυάλινες πόρτες και οι διαδηλωτές κατέβηκαν στον δρόμο γράφοντας συνθήματα. Και από τον κύριο Βαρβιτσιώτη να περάσουμε στον κύριο Κουτσούμπα, καθώς σύμφωνα με όσα δήλωσε το ΚΚΕ θα παλέψει ώστε όλα τα φάρμακα να δίνονται με ιατρική συνταγή και να διακινούνται από τα φαρμακεία, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μετά τη συνάντησή του με την αντιπροσωπεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής. Να καταργηθούν όλες οι λίστες των φαρμάκων, να χορηγηθούν μόνο με την κρίση του γιατρού, χωρίς να πληρώσουν οι ασθενείς συμμετοχή, να καταργηθεί το χαράτσι του 1 ευρώ ανασυνταγή που πληρώνουν οι ασθενείς με βάση το πρόσφατο νόμο της κυβέρνησης. Φαίνεται λοιπόν να τόνισε και πρόσθεσε, τάσσονται ενάντια στη διερεύνηση του ωραρίου που ενευνοεί μόνο τα μεγάλα φαρμακεία με μεγάλο τζίρο. Άλλωστε, χρήστη αυτού του μέτρου κάνουν μόνο 438 από 3.000 φαρμακεία που υπάρχουν σήμερα στην Αττική. Όπου δείχνει λοιπόν και το μέγεθος του προβλήματος. Καμία απελευθέρωση των φαρμάκων, αφού η τιμή τους θα αυξηθεί τελικά και θα πωλούνται εκτός φαρμακείων, και ευνοημένοι από αυτή την απελευθέρωση θα είναι μόνο η φαρμακοβιομηχανία. Η φαρμακοβιομηχανία θα πρέπει να γίνει κοινωνική ιδιοκτησία όταν στην εξουσία έρθει ο λαός. Αυτές λοιπόν ήταν οι δηλώσεις του κυρίου Κουτσούμπα. Να περάσουμε όμως σε ένα άλλο θέμα, καθώς πειρά κατά του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Αλέξη, του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, μιλώντας στην Βουλή. Ο κύριος Βενιζέλος κάλεσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να σταματήσει τα εύκολα λόγια εσωτερικής κατανάλωσης. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε τα όσα είπε χθες ο αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου και εισηγητής της έκθεσης για την Τρόικα, ο Τμαρ Κάρας, για την συνομιλία του με τον κύριο Τσίπρα. Το ζήτημα είναι τεράστιας σημασίας. Δείχνει ότι τα λόγια μέσα είναι εύκολη, η διαπραγμάτευση έξω όμως είναι πολύ δύσκολη. Ότι χωρίς να έχουμε να πούμε κάτι συγκεκριμένο, υπεύθυνο, χειροπιαστό, δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα της χώρας και δεν μπορούμε να βελτιώσουμε τους συσχετισμούς υπέρ των Ελλήνων, φαίνεται να είπε ο κ. Βενιζέλος. Όλα αυτά που συζητούμε όσο μέσο αντίκρισμα στην οικονομία, στην καθημερινότητα, στη ζωή όλων των οικογενειών. Άρα, σταματήσουμε τα εύκολα λόγια εσωτερικής κατανάλωσης και να συσπηρωθούμε με το κριτήριο την εθνική ενότητα και την κοινωνική συνοχή, προκειμένου να διασφαλίσουμε την έξοδό μας από την κρίση και να διασφαλίσουμε την εθνική μας κυριαρχία και αξιοπιστία, φαίνεται λοιπόν να πρόσθεσε. Αυτά ήταν τα νέα από την ελληνική επικαιρότητα. Μία γεύση μάλλον για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε με τα θέματα τα οποία αφορούν τον υπόλοιπο κόσμο.
I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I'm working, yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. When the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well, I know I'm gonna be the man who's growing older than you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be a man who walks 1,000 miles to fall down at your door. I'm lonely, well I know I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well I know I'm gonna dream about the kind when I'm with you. When I go out, when I go out, well I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, yes I know I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm gonna be the man who's coming home with you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άποϋπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline.
findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Και κύριοι, καλή σας ημέρα και πάλι και καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά εδώ στην πρώτη ανάρτηση, στην εκπομπή που προβάλλεται ζωντανά διαδικτυακά από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Και να συνεχίσουμε την επικαιρότητα, να αφήσαμε λίγο πιο πριν τα θέματα που αφορούν κυρίως την Ελλάδα και να περάσουμε στα διεθνή και αυτή τη φορά στο Πακιστάν. Στη σύλληψη λοιπόν 6 ανδρών προχώρησαν οι αρχές του Πακιστάν μετά την καταγγελία γυναίκας ότι βιάστηκε ομαδικά για λόγους τιμής κατ' εντολή των προϊστών του χωριού της προκειμένου να τιμωρηθεί ο αδερφός της. Η αστυνομία αναζητά ακόμη 4 άνδρες στην επαρχία Πουντζάμπ. Το δικαστήριο του χωριού διέταξε τον ομαδικό βιασμό της 45χρονης χείρας για να τιμωρήσει τον αδερφό της, ο οποίος διατηρούσε παράνομο ερωτικό δεσμό με συγχωριανή του, όπως δήλωσε στο γερμανικό πρακτορείο αξιωματικός της τοπικής αστυνομίας. Σύμφωνα λοιπόν με τον αξιωματικό, ο βιασμός έγινε στις 24 του Ιανουαρίου και η γυναίκα, μολονότι σε κακή ψυχολογική κατάσταση, βρήκε το θάρρος να καταγγείλει τους δράστες στην αστυνομία. Τουλάχιστον 3 άνδρες την βίασαν κατ' επανάληψη, σημείωσε η πηγή όπου είχε αναλάβει να ερευνήσει την υπόθεση. Οι δίκες σε αυτοσχέδια δικαστήρια των προαστών χωριών είναι συνηθές φαινόμενο σε πολλές περιοχές του Πακιστάν, καθώς οι κάτοικοι συχνά δεν εμπιστεύονται τα κανονικά δικαστήρια. Μια άλλη Πακιστανή, η Μουχταράν Μάι, έγινε παγκοσμίως γνωστή όταν αψήφισε τα ταμπού και αγωνίστηκε για να καταδικαστούν οι άνδρες που τη βίασαν ομαδικά το 2002 κατά εντολή ενός τέτοιου δικαστηρίου. Η Μάη σήμερα έχει ιδρύσει ένα κέντρο αποκατάστασης για θύματα βιασμού στην περιοχή Πουντζάμπ. Τραγικές συνθήκες, τραγικά γεγονότα αυτά και συνήθως έχουμε ξαναδιαβάσει. Την προηγούμενη εβδομάδα ξαναείπαμε ένα θέμα ομαδικού βιασμού γιατί ερωτεύτηκε, σύμφωνα με τους μεγαλύτερους της, έναν λάθος άνθρωπο. Να περάσουμε όμως σε ένα άλλο θέμα. Καθώς διαψεύδει τον εαυτό της η μάνατζερ του Μικαήλ Σουμάχερ, χθες λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη της εφημερίδας Les Quip, που ήθελε τους γιατρούς του νοσοκομείου της Grenoble, που είχε αποφασίσει για την ακρίβεια την σταδιακή επαναφορά του πιλότου, είχε δηλώσει ότι πρόκειται για φήμη. Ωστόσο, εχθές η Σαμπίν Κέμ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η μείωση των φαρμάκων που κρατούν σε τεχνικό κόμμα τον Μικαήλ Σουμάχερ, δίνοντας στο σώμα του τον χρόνο για να προσαρμοστεί. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσίευμα, ο πρώην άσος της Φόρμουλα 1 είχε τοποθετηθεί στην βάση της αρχής βαθμιαίας αφύπνισης. Η είδηση αυτή έχει διαψευθεί λίγες ώρες μετά από τη μάνατζερ του επιμηνός σε κόμμα, Σουμάχερ. Επαναλαμβάνω πως οποιαδήποτε ενημέρωση σχετικά με την υγεία του Μικαήλ Σουμάχερ που δεν δίνονται ότι από τους γιατρούς που τον εξετάζουν θα πρέπει να θεωρείται φήμη. Υπενθυμίζω ότι δεν σχολιάζουμε τις φήμες, ανέφερε λοιπόν η Σαμπίν. Χθες η ΚΕΜ δήλωσε ξεκίνησε η διαδικασία αφύπνισης, η οποία αναμένεται να διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα και έχει συμφωνηθεί να μην αποκαλυφθούν περαιτέρω ιατρικές πληροφορίες. Αυτά λοιπόν για τον πρώην άσο της Φόρμουλα 1, τον Μικαήλ Σουμάχερ, και να περάσουμε στην Ρωσία, όπου οι ρώσικες αρχές ταυτοποίησαν τους δράστες των βομβιστικών επιθέσεων αυτοκτονίας του Βαλγκογκράντ,
Πρόκειται λοιπόν για τους Ασκέρ Σαμέντοφ και Σουλεϊμάν Μαγκομέντοφ, μέλη οργάνωσης που δρά στην περιοχή του Νταγκεστάν στην Βόρεια Κάφκασο. Στα χέρια των δυνάμεων ασφαλείας βρίσκονται και οι δύο ύποπτοι για συνέργεια στα χτυπήματα. Περισσότεροι να πούμε πως 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν στις επιθέσεις του Δεκεμβρίου. Τα μέτρα ασφαλείας στην Ρωσία είναι δρακόντια εν όψη των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Σότσι που ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα. Αίτια λοιπόν οι απειλές των Τσετσένων, αυτονομιστών μάλλον, για τα τρομοκρατικά χτυπήματα κατά τη διάρκεια των αγώνων. Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο πριν από μία εβδομάδα και μία άλλη οργάνωση, ένοπλοι ζώνονται με εκρηκτικά μπροστά στην κάμερα. Ο πρόεδρος Πούτιν θα λάβει ένα δώρο κατά τη διάρκεια των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Τότσι. Απειλούν οι δύο άνδρες που ισχυρίζονται ότι είναι οι βομβιστές της περιοχής. Και να φύγουμε από τη Ρωσία και να πάμε στην Δανία, καθώς ο Ανέντε Βελχελμσμέν ανακοίνωσε την αποχώρηση του Λαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος από την κυβέρνηση συνεργασίας, αλλά και την προσωπική της απαχώρηση από την ηγεσία των σοσιαλιστών. Οι έξι υπουργοί τους ήδη υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους στην πρωθυπουργό Χελέ Τόργκινγκ Σμιτ. Ωστόσο, να πούμε πως η τελευταία υποστήριξε ότι δεν κινδυνεύει με πτώση η κυβέρνησή της. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει το έργο της. Πρωταρχικός μας στόχος είναι να ξεπεράσουμε την κρίση, διατηρώντας την αξιοπρέπειά μας και το ισχυρό κράτος πρόνοιας. Η πολιτική μας αποδίδει καρπούς και κατά συνέπεια παραμένει σταθερή η ίδια, δήλωσε η Πρωθυπουργός, που προέρχεται από τον κόμμα των Σοσιαλδημοκράτων. Αίτια λοιπόν, αιτία της αποχώρησης των σοσιαλιστών από την κυβέρνηση είναι η πώληση μέρους από το μερίδιο που είχε στο δημόσιο η εταιρεία Dong σε ομάδα επενδυτών με επικεφαλή στην Αμερική Goldman Sachs. Πάντως δίπλα στους σοσιαλδημοκράτες της Schmidt να παραμείνει το κοινωνικό φιλελεύθερο κόμμα. Αυτά λοιπόν και από την Δανία. Να περάσουμε όμως στην Συρία, όπου το όνομά της είναι Χαλίλ και είναι μόλις 14 μηνών. Πριν από λίγες ημέρες έζησε τον απόλυτο εφιάλτη όταν το σπίτι της οικογένειάς της στο Χαλέπι της Συρίας χτυπήθηκε από πυράβλους και ίδια θαύτηκε κάτω από τα ερείπια. Σήμερα ζει σαν θαύμα, το ίδιο και οι 5 αδερφές της που γλίτωσαν με ελαφρά τα τραύματα. Τους λείπει όμως η μητέρα της και οι 10χρονοι αδερφοί τους που δεν τα κατάφεραν δυστυχώς. Οι δραματικές στιγμές της διάσωσης της μικρής Χαλίλ τα βλέπετε κι εσείς στα πλάνα σας. Καταγράφονται με ερασιτεχνικό βίντεο στις 22 Ιανουαρίου. Οι εικόνες αυτές έκαναν τον γύρο του κόσμου και προκάλεσαν παγκόσμια συγκίνηση. Το κοριτσάκι παρέμεινε θαμμένο για 3 λεπτά πριν οι διασώστες την ανασύρουν από τα συντρίμια. Την ίδια ημέρα από την αεροπορική επίθεση στο Χαλέπι, 10 άτομα σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους και 5 παιδιά. Αυτό λοιπόν είναι το κοριτσάκι που θαύτηκε για 3 λεπτά κάτω από τα ερείπια του σπιτιού της. Και να φύγουμε από τη Συρία, να περάσουμε στην Ουκρανία. Καθώς το πολιτικό ψύχος που αγγίζει τους μείον 21 βαθμούς Κελσίου δεν πτωεί τους Ουκρανούς που παραμένουν συγκεντρωμένοι στην πλατεία της Ανεξαρτησίας. Δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κοινοτοποίησεις μέχρι ο πρόεδρος Γιουνούκοβιτς να υποβάλει την παραίτησή του και να υπογράψει και ο ίδιος το νέο νόμο που προβλέπει την χορήγηση αμνηστίας στους συλληφθέντες διαδηλωτές. Σύμφωνα πάντως με την κυβέρνηση, ο νέος νόμος περί αμνηστίας έχει ως προαπαιτούμενο την αποχώρηση των διαδηλωτών από όλα τα κυβερνητικά κτίρια και τους δρόμους άμεσα και μέσα στις επόμενες 15 ημέρες. Τους όρους του κειμένου του αμφιλεγόμενου νέου νόμου περί αμνηστίας έσπευσε να απορρίψει ο Αρσένι Γιατσένουικ, μέλος της άτυπης ηγετικής τρόικας της αντιπολίτευσης. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του ηγέτη του αντιπολιτευτικού κόμματος Γροθιά, Βιτάλη Κλίτσκο, ο οποίος τόνισε ότι το αντιπολιτευτικό κίνημα δεν θα κοπάσει αν δεν παραιτηθεί ο κύριος Γιανούκοβιτς. Με το θέμα όμως της αντικατάστασης του Πρωθυπουργού να εκκρεμεί και με την παραίτηση του Αζάροφ, ο Γιανούκοβιτς, σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Προεδρίας, ζήτησε αναρωτική άδεια επικαλούμενος αναπνευστικά προβλήματα και υψηλό πυρετό στο Βέλγιο τώρα.
Πριν από μερικούς μήνες, στην ακτή Κνοκ του Βελγίου σημειώθηκε ένα σπάνιο καιρικό φαινόμενο που προκάλεσε εντύπωση και πανικό. Ο σωριτομελανιάς, να μπορούμε να πούμε, τοξικοειδής, έχει σχήμα τόξου και ουσιαστικά πρόκειται για νέφη ογκώδη και πυκνά. Η βάση του σχεδόν ακουμπά στο έδαφος, έχουν πολύ μεγάλη κατακορυφή ανάπτυξη, η οποία οφείλεται στα βίαια αναδοτικά ρεύματα του αέρα. Το πέρασμά του διαρκεί ώρες με βίες και διαλυπούσες καταρακτώδεις μάλλον βροχές. Πάμε λοιπόν σε ένα άλλο θέμα, καθώς το κίνημα 5 αστέρων με επικεφαλής τον Μπέτε Γκρίλο θα κινήσει σήμερα τη διαδικασία για την παραπομπή της δίκης του Προέδρου της Δημοκρατίας Τζόρτζιο Ναπολιτάνο για παραβίαση του συντάγματος. Σύμφωνα λοιπόν με όσα διέρευσαν έως τώρα, η όλη κίνηση των 5 αστέρων βασίζεται κυρίως στην κατηγορία ότι ο νυν Ιταλός Πρόεδρος ήταν ο Υπουργός Ιστορικών της δεκαετίας του 1990. Γνώριζε λοιπόν στοιχεία που αφορούσαν η υποθετημένη μυστική διαπραγμάτευση του Ιταλικού κράτους με την μαφία. Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με τους ηθήνοντες των 5 αστέρων, δεν τα δημοσιοποίησε ποτέ. Παράλληλα, το κίνημα του Γκρίλου οργάνωσε διαδικτυακό δημοψήφισμα για ένα άλλο θέμα με συμμετοχή 20.000 πολιτών. Το 61% απάντησε ότι η σοβαρότερη διαδικαστέα πράξη του Ιταλού Προέδρου ήταν το αίτημά του να καταστραφούν η ηχοταινία των συνομιλιών του με την πρώην υπουργό εσωτερικό, με τον πρώην υπουργό εσωτερικών Νίκολα Μαντσίνο, με θέμα πάντα την υποθετημένη διαπραγμάτευση του Ιταλικού κράτους με το οργανωμένο έγκλημα. Οι Ιταλοί όμως παρατηρητές υπογραμμίζουν πάντως ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι σχεδόν αδύνατο να παραπευθεί στη δικαιοσύνη για έσχατη προδοσία ή για παραβίαση του συντάγματος. Πολλοί σχολιαστές εκτιμούν πως αυτή η επιλογή του Γκρίλο είναι μια κίνηση που έχει ως στόχο να εντυπωσιάσει τους ψηφοφόρους του και να αποδείξει ότι παραμένει εκτός του επίσημου πολιτικού συστήματος. Χθες λοιπόν το βράδυ ένταση σημειώθηκε στην Ιταλική Βουλή όταν η πρόεδρος Λάουρα Μπολντρίνι αποφάσισε να διακόψει την συζήτηση για τον νόμο που αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας της Ιταλίας και να ζητήσει από τους εκπροσώπους των κομμάτων να ψηφίσουν το μέτρο. Αυτά λοιπόν και από την Ιταλία. Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, καθώς μία φωτογραφία που τράβηξε το Curiosity στην ατμόσφαιρα του Άρη προκάλεσε την αναστάτωση τους επιστήμονες της NASA, καθώς κάποιοι ισχυρίζονται πως εντόπισαν κάποιο αντικείμενο που θα μπορούσε να είναι άγνωστης ταυτότητας υπτάμενο αντικείμενο γνωστό και ως UFO. Σύμφωνα λοιπόν με την Daily Mail, το βίντεο δημοσιεύθηκε από τον κυνηγό UFO Street Cap 1 στο διαδίκτυο, ο οποίος και αναφέρει: το αντικείμενο αυτό δείχνει να έχει μια σφαιρική κονική κορυφή. Έχει και ένα στρογγυλεμένο κέντρο μάζας και φαίνεται να είναι ένα είδος προθετικής εκβολής στην ουρά. Υπενθυμίζεται όμως πως το Curiosity προσγειώθηκε στον Άρη στις 6 Αυγούστου του 2012. Ο σκοπός του να αναλύσει το τοπίο και τη γενολογία του κόκκινου πλανήτη. Αυτά λοιπόν και όσον αφορά το σημάδι UFO. Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, σε ένα θέμα το οποίο αφορά ένα πλοίο με τα φρένα σπασμένα βγαίνει στη στεριά. Τι ακριβώς είναι αυτό? Το Κούρσερις λοιπόν Σάλιμ Σαν για 22 χρόνια έπλεε στην θάλασσα ανάμεσα στο Ντόβερ και το Καλής της Γαλλίας και ποτέ δεν είχε απασχολήσει τις λιμενικές αρχές. Ωστόσο λοιπόν λίγες μέρες νωρίτερα έγινε το αναπάνταχο. Ο πλοίαρχος αποφάσισε να το βγάλει στην στεριά. Προφανώς όμως κάποιο πρόβλημα στο πιδάλιο το οδήγησε κυριολεκτικά στη στεριά και μάλιστα στο δρόμο του παρέσυρε και ένα μικρό καράβι. Οι εικόνες από το βίντεο είναι εντυπωσιακές, όσο και το πλοίο έρχεται πιο κοντά στην ακτή. Στη συνέχεια αποτυπώνεται απλώς η κατακορυφή που προκάλεσε. Πάμε όμως να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε. Thank you.
Tsunami resmen tsunami yaptı. Αυτά λοιπόν και από το πλοίο και πάμε σε ένα άλλο θέμα, καθώς είναι μόλις 9 μηνών και κολυμπάει σαν μικρό δελφινάκι. Η μικρούλα Αραμπέλ συμπεριφέρεται λες και γεννήθηκε μέσα στο νερό και είναι αρκετά προσαρμοσμένη με αυτό, αφού πηγαίνει μόνη της στο βατήρα και κάνει μακροβούτια. Όταν μάλιστα ο πατέρας της μπαίνει και εκείνος στην πισίνα, η μικρή κολυμπάει γρηγορότερα από τον κολυμβητή και όσο πάει προς το μέρος του. Δείτε το καταπληκτικό βίντεο που σίγουρα θα σας αφήσει άφωνος. Είδαμε λοιπόν και το σούπερ μωρό να κολυμπάει σαν δελφίνι. Λοιπόν, Ανέστη, εμένα δεν μου φάνηκε 9 μηνών αυτό το μωρό. Εσένα πόσο σου φάνηκε? 15 μηνών, δηλαδή ένας χρόνος και κάτι. Ναι, εντάξει, όντως κολύμπαγε καταπληκτικά. Πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα, σε μία άλλη ταινία. Καθώς μία νεαρή λοιπόν φοιτήτρια κινηματογράφου και η μητέρα της φεύγουν σε ένα παραθαλάσσιο θέρετρο για να διαπετάσουν με τα ολοένα αυξημένα χρέη τους. Η νεαρή κοπέλα ξεκινά να γράφει ένα σενάριο για μία ταινία μικρού μήκους για να ηρεμήσει. Στο σενάριό της λοιπόν, τρεις γυναίκες με το ίδιο όνομα, αν ερμηνεύονταν και οι τρεις από την Ιζαμπέλ Υπέρ, εμφανίζονται διαδοχικά στην ίδια παραλιακή περιοχή. Η πρώτη είναι μία πετυχημένη κινηματογραφική συνθέτης, η δεύτερη, αν και μία παντρεμένη γυναίκα, η οποία έχει μία κρυφή ερωτική σχέση με έναν Κορεάτη. Η τρίτη είναι χωρισμένη, της οποίας ο σύζυγος την εγκατέλειψε για μία Κορεάτισσα. Μπουρδουκλού δηλαδή. Στην ίδια πόλη ζει επίσης μία νεαρή κοπέλα που ασχολείται με την πανσιόν της περιοχής, η οποία ανήκει στους γονείς της. Ακόμη, ένας ναυαγωσός της μένει σε μία σκηνή κοντά στο ξενοδοχείο και επιβλέπει την παραλία. Η κάθε μία λοιπόν, αν φιλοξενείται από το ξενοδοχείο, δέχεται τη βοήθεια της κόρης των ιδιοκτητών του μικρού ξενοδοχείου και γνωρίζει κάποια στιγμή τον ναυαγοσώστη. Η συνανάστροφη με τους κατοίκους λειτουργεί ως καταλύτης σε πολλαπλά επίπεδα, πολιτιστικό, ερωτικό και υπαρξιακό. Ο Κορεάτης σκηνοθέτης έχει κερδίσει το πρώτο βραβείο στο τμήμα 1 κάποιο βλέμμα με το Χαλαλά,
συγγνώμη, το 2010 και είναι γνωστός για το πρότυπο και παράδεξο στυλ του. Τώρα επιστρέφει με μια ιστορία που και εδώ το σινεμά πρωταγωνιστεί. Πάμε όμως να δούμε το τρέιλερ από την πρεμιέρα που ήταν εχθές και επιστρέφουμε. 하고 불안해서 식탁에 앉아 단편 시나리오를 쓴다. 바꿔서 프랑스에서 놀러 온 진짜 멋진 여자의 하루 여행기를 생각하고 있다. She's talking about me? Yes, it's nothing. She's saying you are beautiful. 하여간 이제 다음으로 내려오는 여자는 서울 설해마을에 사는 부잣집 와이프다. 자동차 회사의 부사장인 불란서 남편이 있지만 한국 남자와의 사랑 때문에 모항까지 내려온 것이다. Oh, you are the lifeguard. Yeah, I'm lifeguard. 하여간 다음의 여자는 한국 여자 때문에 남편한테 이혼당한 아름다운 프랑스 여자다. 넌 거기서 뭐해? 당신은 거기서 뭐해? 아, this is a song for you. 아, can I kiss you? What? I want to kiss you for the last time. No. It's raining. But it's raining. Oh, so sorry. I love you. But it's raining and it's cold. But we don't know. We don't know. And you sing very well. Yeah, beautiful voice. Yeah, yeah. I like thank that. You, thank you. Είδαμε λοιπόν και το τρέιλερ από την ταινία που ξεκίνησε, που έκανε πρεμιέρα μάλλον εχθές. Κάπου εδώ εμείς φτάσαμε στο τέλος. Κλείνει ο μήνας, κλείνουμε και εμείς την εκπομπή για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την Δευτέρα στις 7 η ώρα το πρωί. 31 λοιπόν του Γενάρη, εμείς θα τα πούμε στις 3 του Γενάρη, αν δεν κάνω λάθος. Ακολουθεί η εκπομπή Ζούγκλα Vibes με την Ηρώ Κοφού για να έχετε μία ενημέρωση και σε συνδυασμό με ψυχαγωγία. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.